Και να ανοίξουμε το θέμα της απόψινής βραδιάς. Είναι ο αγώνας της εθνικής μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Τοπαλίδης, ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και ο κύριος Θανάσης Χειμωνάς, αθλητικός δημοσιογράφος, συγγραφέας. Καλημέρα, κύριε Χειμωνά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και κυρίως σας ευχαριστώ γιατί θα με μάθετε εμένα μπάλα. Να ξεκινήσουμε το από αυτό. Λοιπόν, μ' αρέσει ό,τι δεν γνωρίζω να το παραδέχομαι και να το λέω. Αυτό που ξέρω είναι ότι σήμερα παίζουμε με τη Ρουμανία. Είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας. Είναι ο αγώνας που θα κρίνει αν θα πάμε στο Μουντιάλ ή όχι, έτσι απλά. Και όπως λέγαμε και στο διάλειμμα, νομίζω με έχουν ενημερώσει καλά. Μου κάνατε και κάποιο τεστ, κύριε Τοπαλίδη. Ναι, ναι. 50-50 πέρασα, νομίζω, στη βάση. Περάσατε. Θα πρέπει ή να κερδίσουμε ή να έρθουμε ισοπαλία ή τι γίνεται εκεί με τα δύο γκολ που μου λέγατε. Πρέπει να. Δηλαδή το 3-1 το γκολ που βάλανε αυτοί εκτός έδρας δίνει κάποιο αβαντά σε μια ομάδα η οποία βάζει εκτός έδρας γκολ εφόσον δεν δεχτεί γκολ στην έδρα της. Δηλαδή αν κερδίσουν οι Ρουμάνοι 2-0 θα αποκλειστούμε. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα με λιγότερο από δύο γκολ διαφορά προκριθήκαμε. Και αν βάλουμε εμείς δύο γκολ, παραδείγματος χάρη σε ένα αποτέλεσμα 4-2, λόγω του ότι αν βάλουμε δύο γκολ εκτός έδρας προκρινόμαστε εμείς. Περνάμε. Ναι. Μάλιστα. Τώρα θέλω ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη εκτίμηση και από τους δύο, με βάση την εμπειρία σας και έτσι όπως έχετε παρακολουθήσει την πορεία της εθνικής, εάν βλέπετε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε απόψε. Κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω πως ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο η Ελλάδα να αποκλειστεί. Όχι μόνο επειδή το 3-1 που κερδίσαμε στο πρώτο μάτς είναι σχετικά ένα σκορ ασφαλείας, αλλά και επειδή η εικόνα των ομάδων στο πρώτο παιχνίδι δεν δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, είδα μια Ρουμανία πολύ αδύναμη, κυρίως στην άμυνα. Σε 90 λεπτά έκανε μόνο μια φάση. Δεν βλέπω πως αυτή η ομάδα μπορεί να βάλει 2-3 γκολ και να αποκλείσει την εθνική μας. Επίσης, η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, ξεκινώντας βέβαια από το Euro, στο οποίο πρωταγωνίστησε και ο κύριος Τοπαλίδης, δίπλα μου, είναι μια ομάδα που χάνει δύσκολα. Ιδίως από ομάδες που είναι ισοδύναμες, αν θεωρήσουμε ότι η Ρουμανία είναι ισοδύναμη, και ξέρει να κρατάει αποτελέσματα. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα, πιο πολύ προς το εύκολο θα περάσουμε. Αλλά βέβαια μπάλα είναι αυτή. Είδαμε με τον άλλο που ακροβατούσε πάνω από τον κρεμό, ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Δεν ξέρεις πραγματικά. Κύριε Τοπαλίδη, ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Και αν θέλετε, πού θα πρέπει να εστιάσει η εθνική? Συμφωνώ απόλυτα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ξεκινάει από το 0, θα είναι καινούργια 90 λεπτά, δεν θα έχει καμία σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά η εικόνα της Ρουμανίας όντως ήταν λίγο απογοητευτική. Η δική μας η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Θα σταθώ λίγο στο δεύτερο γκολ που πετύχαμε, το οποίο ήταν για μένα ένα highlight στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Νομίζω ότι ένα καλό στοιχείο είδα από τους Ρουμάνους, ότι έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας. Μια ομάδα που έχει τον κόσμο στην έδρα της, έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, πάντα μπορεί να σου είναι επικίνδυνη. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η ομάδα μας είναι σε θέση να πάρει την πρόκριση και όχι μόνο εγώ, νομίζω όλοι οι Έλληνες πιστεύουν ότι η ομάδα μας θα προκριθεί σήμερα. Περιγράψτε μου λίγο και οι δύο, αλλά και εσείς, κύριε Τοπαλίδη, και από την εμπειρία σας, ποια είναι η ψυχολογία των αθλητών. Δηλαδή, ξέρουν αυτή τη στιγμή ότι όλη η Ελλάδα παρακολουθεί, θα παρακολουθήσει μάλλον τον αγώνα. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι απόψε στις 9 το βράδυ. Ποια είναι η ψυχολογία των αθλητών? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε ανεβάσει, αλλά είναι και πιεστικό. Δηλαδή, ξέρεις ότι από σένα εξαρτάται τώρα ένα μουντιάλ. Σαν παίκτης εννοώ, ο καθένας που θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το κάθε παίκτης είναι και διαφορετικός, αλλά νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα ένα τέτοιο που κανείς από τους παίκτες δεν θα πάει στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύει ότι η ομάδα μας μπορεί να αποκλειστεί. Πιστεύω ότι. Το έχουνε, γιατί πρόσφατα με ρώτησε κάποιος ότι θα πάρουν ένα καλό πριμ σήμερα και να μην πάρουν και καθόλου πριμ, οι παίκτες θα μπουν και θα σκυλιάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι βέβαιοι. Όσον αφορά όμως το παιχνίδι ότι είναι εκτός έδρας, θα είναι πολύ πιεστική η ατμόσφαιρα. Έχω ακούσει, έχω μιλήσει με κάποιους που γνωρίζουν πολύ καλά το γήπεδο αυτό και όταν παίζει η Ρουμανία στην έδρα της. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το αν δεχτείς νωρίς γκολ ή δεν δεχτείς νωρίς γκολ. Δηλαδή το παιχνίδι δεν θα είναι. Όλη τη διάρκεια το ίδιο. Αν δεχτείς νωρίς γκολ, θα πηγαίνουν αυτοί μόνο για ένα γκολ. Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Όσο είναι 0-0, όλα είναι υπέρ μας, αν σκοράρουμε. Βέβαια, όλο αυτό το κλίμα δημιουργείται και όλη αυτή η προσμονή. Γιατί είναι ένα κοινωνικό άθλημα, θα μπορούσε να πει κανείς, το ποδόσφαιρο για την Ελλάδα. Βλέπεις για όλο τον κόσμο, όχι μόνο. Ναι, για την αλλά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θέλω να έρθουμε στις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα μιλάμε πολλές ώρες. Πρέπει να κρατήσει ώρες εκπομπή να αρχίσουμε να μιλάμε για τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι, νομίζω ότι
αυτό που κατάφερε η Εθνική το 2004 ήταν κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι παγκοσμίως υπάρχει ένα ανάλογο παράδειγμα μιας ομάδας με τέτοια δυναμικότητα να καταφέρει να κατακτήσει ένα τίτλο σε ένα άθλημα σαν το ποδόσφαιρο, στην Ήπειρό της. Από τότε έχουμε μια Εθνική Ελλάδα που είναι πολύ σταθερή, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος εξακολουθεί στα δύσκολα να μην στέκεται τόσο δίπλα της. Δηλαδή, θέλω να πω, στα περισσότερα παιχνίδια των προκριματικών, το Καρεσκάκι ήταν μισοάδιο. Παραδοσιακά, ο Έλληνας ήταν πιο πολύ των συλλόγων. Ήταν πιο πολύ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παρά Εθνική Ελλάδας. Ναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ειδικά όταν έχεις κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, μετά να πας να δεις ένα αγώνα με το Λιχτενστάιν, που κακά τα ψέματα, ειδικά η ομάδα αυτή με εξαίρεση το μάτς με τη Ρουμανία, δεν δίνει και το καλύτερο θέαμα. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει μπει ακόμα σε αυτή τη λογική. Γιατί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σήμερα στο Γιώργο Καραγκούνη? Διαβάζω εδώ πολλά μηνύματα, θέλετε να μου το εξηγήσετε? Νομίζω κάνει ρεκόρ συμμετοχών καταρχήν, το αυξάνει μάλλον, είναι η 31η συμμετοχή. Είναι ο ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές που ήταν και στην ομάδα του Euro το 2004, ο άλλος, ο Κώστα Κατσουρόνης, δεν παίζει γιατί είναι τιμωρημένος. Και είναι ένας παίχτης που είναι και τεχνίτης, έχει και αυτό το στυλ που φωνάζει, που τσαμπουκαλεύεται, που αρέσει λίγο στον κόσμο, μου φαίνεται λογικό. Κύριε Τοπαλίδη. Ναι, όσον αφορά τώρα ένα παίκτη ο οποίο έχει τόσες πολλές συμμετοχές, έχει ζήσει τα πάντα με την Εθνική Ελλάδος, είναι κατά κάποιον τρόπο και θρύλος της ομάδος. Δηλαδή, ο Καρακούνης, επειδή τον έχω ζήσει εγώ 10 χρόνια στην Εθνική Ομάδα, είναι winner που λέμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει από αντίπαλο. Παίζαμε με τη Γαλλία στο δεύτερο γύρο το 2004 και όλοι μας ήμασταν λίγο αγχωμένοι. Ζιντάν, Ανρί, Πυρές, παίκτες παγκοσμίας κλάσεως, και αυτό σηκώνεται και λέει: ποια Γαλλία θα τους κερδίσουμε? Δηλαδή, είναι μεγάλη προσωπικότητα ο Καραγκούνης, γι' αυτό και επικεντρώνεται και τα μηνύματα όλα αυτά και η πορεία του. Το πιο σημαντικό είναι η πορεία του. Το έχει αποδείξει. Εγώ προσωπικά μου το λέγανε και μου έλεγε και ο Ρεχάκερ πολλές φορές: πρόσεχε, λέει, δείχνεις πάρα πολύ συμπάθεια στον Καραγκούνη, αλλά την έδειχνα τη συμπάθεια με αυτά που έβλεπα. Λόγω του ότι ο άνθρωπος είναι σε συμπαρασύνδεξε, σηκώνει τους πάντες. Και όντως και συνεχίζω να είμαι ένας φαν του Καραγκούνη. Καραγκουνικός, ναι. Για να μην μένουμε μόνο σε αυτό που βλέπουμε εμείς πολλές φορές από τους δέκτες μας ή από το γήπεδο, οι πιο φανατικοί του αθλήματος, θέλω να δούμε λίγο και όταν σβήνουν τα φώτα του αγώνα, ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες προπονείται η Εθνική Ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε, μια εθνική ομάδα προπονείται εντελώς διαφορετικά από ότι μια ομάδα, ένα σύλλογος. Λόγω του ότι με το που τελειώσει ο αγώνας και δεν είναι πλέον συγκεντρωμένη η εθνική, ο καθένας φεύγει στον προορισμό του. Αυτοί που είναι στο εξωτερικό πάνε στο εξωτερικό, αυτοί που είναι στις ομάδες τους εδώ στην Ελλάδα, στις ομάδες τους. Το μόνο που μπορεί να κάνει ένας προπονητής στην εθνική ομάδα, όταν θα συγκεντρωθεί, εκείνο το διάστημα που είναι με την ομάδα, δηλαδή τις 3-4-5 μέρες πριν τον αγώνα, να μπορέσει να έχει ένα περιεχόμενο στην προπόνησή του, πώς θα ετοιμάσει την ομάδα του για το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, η προετοιμασία της εθνικής ομάδος προπονητικά δεν είναι η ίδια όπως είναι σε ένα σύλλογο. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και περισσότερες ελλείψεις. Ελλείψεις, προβλήματα. Όχι, θέλω όχι, να πω, όχι, επειδή όχι. Δεν είναι υπό την εποπτεία κάποιου συλλόγου. Δεν είναι υπό την εποπτεία. Όχι, είναι υπό την εποπτεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Mm-hmm. Προπονητικά λέω εγώ μόνο τώρα. Ναι, προπονητικά εγώ το πήγα στις συνθήκες. Και βλέπουμε πολλές φορές ένα πολύ καλό θέαμα από όλες τις εθνικές ομάδες. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, γιατί οι παίκτες είναι ποιοτικά πολύ top class. Δηλαδή, μια εθνική ομάδα έχει τους καλύτερους της χώρας. Γι' αυτό, παρόλα που δεν είναι η προετοιμασία τόσο μεγάλη όπως είναι στις ομάδες τους, βλέπεις ένα πολύ ποιοτικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όχι μόνο από την εθνική μας ομάδα και από τις άλλες τις μεγάλες εθνικές ομάδες. Οι παίκτες που απαρτίζουν μια εθνική ομάδα είναι top class παίκτες. Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, κύριε Τοπαλίδη, αν σας έχει λείψει η εθνική, αν σας έχει λείψει ο πάγκος της εθνικής και αν ενδεχομένως να περιμένουμε να σας ξαναδούμε. Κοιτάξτε, η εθνική ομάδα ήταν κάτι διαφορετικό για μένα στη ζωή μου. Δηλαδή, η εθνική ομάδα με έχει φτιάξει και σαν προσωπικότητα. Δηλαδή, οπουδήποτε και αν πηγαίνεις, ο κόσμος σε γνωρίζει. Ήταν κάτι που δεν θέλω να το ξεχάσω ποτέ μου. Ήταν το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, αλλά νομίζω όλα τα πράγματα έχουν μια αρχή και τέλος. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει, κάτσαμε 9 χρόνια στην εθνική ομάδα και ήρθε η ώρα που έπρεπε να φύγουμε και ήταν πολύ σωστό που φύγαμε και έπρεπε να αναλάβει
προλάβει κάποιος άλλος στην Εθνική και πάρα πολύ καλά πηγαίνει η Εθνική. Αλλά η Εθνική ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι επαγγελματικά στη ζωή μου. Με τον Ότο Ρεχάγκελ φαντάζομαι μιλάτε. Βέβαια. Πρόσφατα ήμουν πάλι στη Γερμανία, ήμασταν 4-5 μέρες μαζί. Αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλει την άνοιξη πάλι να έρθει, λέει, να κάνω μερικές βόλτες εκεί στην Αθήνα. Εθνική πώς τη βλέπει, την πορεία της Εθνικής εννοώ. Ευχαριστεί ότι η Εθνική Ομάδα την προηγούμενη προκριματική φάση προκρίθηκε, πήγε στο Euro, τώρα θα πάει στο Παγκόσμιο. Είναι θετικότατο. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο. Και χαίρεται και πάντα με ρωτάει πώς πήγε ο τάδε παίκτης, πώς πήγε ο άλλος ο παίκτης. Ενδιαφέρεται, ναι. Μάλιστα. Άρα είναι εύκολα σήμερα τα πράγματα ή δύσκολα? Εντάξει, δεν θέλω να βγω και να πω σίγουρα θα κερδίσει. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα περάσει. Αλλά για να πω ότι είχα πάθει κάποτε, είχα πάει σε ένα μικρό κανάλι πριν από τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός εγώ κιόλας. Λέω Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα ένα απλό το μάτς. Ο Ολυμπιακός χάνει την Κυριακή το παιχνίδι εκείνο και τη Δευτέρα μετά την Κυριακή παίζει επανάληψη η εκπομπή που είχε βγει πριν. Μάλιστα. Και βλέπει όλος ο κόσμος μετά τον αγώνα να βγαίνει να λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Ποτέ δεν μπορεί να κάνει με σιγουριά προγνωστικά, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα περάσει και όχι πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε να ζητήσω από εσάς μια εκτίμηση, ένα σκορ να μας πείτε. Σκορ νομίζω ότι. Ενδεικτικά. 1-1. Να μην βάλουμε δηλαδή στοίχημα, δεν θέλετε? Εγώ ναι. Εγώ θα πω 2-0. 2-0 υπέρ. Μένουμε έξω δηλαδή. Όχι, 2-0 υπέρ. Δικό μας καλέ. Ελλάδα. Είπαμε. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ πήρα την καλύτερη, την καλύτερη εκδοχή. Δεν εννοούσα τα 2 γκολ που θα φάμε. Τα 2 που θα δώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Να ευχηθούμε όλοι μαζί καλή επιτυχία στην Εθνική. Απόψε στις 9 ο αγώνας. Επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά τις διαφημίσεις.